και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα νέα της ΕΣΑΜΕΑ. Είμαι η Νικολέτα Κανάκη και μαζί με την διερμηνέα νοηματικής γλώσσας Νεφέλη Ράντου, κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 3.30 στο κανάλι της Βουλής, σας παρουσιάζουμε όλες τις ειδήσεις από το χώρο της αναπηρίας. Η εκπομπή προβάλλεται επίσης και σε 24 περιφερειακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Μπορείτε λοιπόν να μας παρακολουθείτε στη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας, στο Δέλτα TV, στο Ροδόπι TV, στο TV6 στην Ξάνθη, στη TV Επιλογές, στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, στο Start Βορείου Ελλάδος, στο Κοζάνι TV, στο Flash TV, στο Art TV, στο Ήπειρος TV, στο Super B, στην Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση, στο Αχελώος TV, στο Αργολίδα TV, στο Κόρφου TV, στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, στο Νότος TV, στο Σιτία TV, στο Αιγαίο TV, στο TV Σάμος, στο Αλήθεια TV, στο Πατρίδα TV και έχουμε και μία νεότερη προσθήκη, το Best TV. Ξεκινώντας, να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή και την ΕΣΑΜΕΑ. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-99-49-837, να επισκέπτεστε το site www.esamea.gr και να στέλνετε τα email σας στο esamea@otenet.gr. Φυσικά μας βρίσκετε και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Είμαστε λίγες μέρες μετά την 3η Δεκέμβρη, την Εθνική και Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, όπου αντιπροσωπεία της ΕΣΑΜΕΑ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα και τους παρέδωσε τη διακήρυξη της ΕΣΑΜΕΑ για το 2021 και τα αποτελέσματα της μεγάλης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποίησε η ΕΣΑΜΕΑ για τις στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Έχουμε κοντά μας τον Πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, για να μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Όντως, η φετινή 3η Δεκέμβρη ήταν μια ιδιόμορφη 3η Δεκέμβρη. Μια μέρα που είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στην κοινωνική διαμαρτυρία, στην άσκηση κοινωνικού ελέγχου, αλλά μια 3η Δεκέμβρη που έλαβε χώρα φέτος, όπως και πέρυσι, μέσα στην πανδημία. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συντελεστές της πολύ σημαντικής διαδικτυακής εκδήλωσης της ΕΣΑΜΕΑ που έγινε στις 2 Δεκέμβρη και μέσω της οποίας παρουσιάσαμε την έρευνα κοινής γνώμης. Τον Νίκο Υποφάντη που την συντόνισε, τον Αντώνη Παπαργύρη από GPO που παρουσίασε την έρευνα, τον Κωνσταντίνο Στεφανίδη, τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, τον πρόεδρο του Κέντρου Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου, Δημήτρη Καθεμιστοκλή Τσάτσου. Μια σημαντική εκδήλωση που την παρακολούθησαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας και συνάδελφοί μας σε όλη τη χώρα. Τώρα σχετικά με τις συναντήσεις που είχαμε αυτή τη μέρα. Πρώτα απ' όλα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση ήταν από κοινού με το Προεδρείο της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Στεφανίδη που είναι ο πρόεδρος, την κυρία Μπερνιδάκη που είναι η πρώτη αντιπρόεδρος και την κυρία Χρυσοφή που είναι δεύτερη αντιπρόεδρος. Συζητήσαμε συνεπώς ζητήματα οριζόντιου ενδιαφέροντος. Το πρώτο πράγμα που συμφωνήσαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό είναι ότι τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας του Πρωθυπουργού με την Εκκλησική Γραμματεία της ΕΣΑΜΕΑ προκειμένου να συζητήσουμε τα μείζωνα και πολύ ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν τα άτομα αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής τους και φυσικά των ατόμων που έχουν εισπαθεί στην οικογένειά τους. Συνεπώς, στην συνάντηση της 3ης του Δεκέμβρη συζητήθηκαν πρώτον η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Εκφράσαμε στον κύριο Πρωθυπουργό και στον παρόντα
Υπουργό Επικρατείας στη θέση μας, ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, η ύπαρξή του, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα, την οποία έχουμε στηρίξει με πολύ συστηματικό και πιστεύω αποτελεσματικό τρόπο, αλλά δεδομένου ότι οι δράσεις, οι ενέργειες, οι πρωτοβουλίες που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης έχουν ιδιοκτήτες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Επικρατείας, ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό να ζητήσει από τους ιδιοκτήτες τους, δηλαδή τα Υπουργεία, να καταθέσουν λεπτομερή, αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης των δράσεων που έχουν αναλάβει. Αν έχουν τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα, αν δεν τα έχουν τηρήσει, γιατί δεν τα έχουν τηρήσει, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης έχει ορίζοντα το 2023. Το δεύτερο θέμα που ζητήσαμε από τον Πρωθυπουργό, που το θεωρούμε μείζονο σημασία ζήτημα και δεν έχει συμβολική αξία, έχει ουσιαστική αξία, είναι να πραγματοποιηθεί επιτέλους συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή, στην ολομέλεια της Βουλής, σε επίπεδο αρχηγών κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός το δέχτηκε και πιστεύω ότι θα είναι μια σημαντική μέρα για τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία χρονίων παθήσεων και των οικογενειών τους στη χώρα. Πρώτον, γιατί η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τι έχει κάνει. Δεύτερον, γιατί τα κόμματα της αξιωματικής, της Μίζωνος και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης θα έχουν υποχρέωση να παρουσιάσουν τη δική τους πρόταση. Και τρίτον και κυριότερο που αφορά εμάς απολύτως, είναι ότι εμείς εν ώψη μιας τέτοιας συζήτησης θα καταθέσουμε αναλυτική πρόταση στην κυβέρνηση για το τι θέλουμε να συζητηθεί μεταξύ των άλλων σε αυτήν την συζήτηση όταν θα πραγματοποιηθεί. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε αρχές του χρόνου να αναλάβει η κυβέρνηση την πρωτοβουλία να ζητήσει να πραγματοποιηθεί αυτή η συζήτηση, η συνεδρίαση της Βουλής. Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικά όσα μας αναφέρατε και όσα υπήρξαν στο τραπέζι της συζήτησης με τον Πρωθυπουργό. Θα είμαστε εδώ για να μας ενημερώνετε για όλες τις εξελίξεις. Δεν μπορώ όμως να μην σας ρωτήσω και για το τραγικό συμβάν που είχαμε στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες, το θάνατο του 25χρονου με αναπηρία στον Άγιο Δημήτριο, όπου είχαμε και την άμεση παρέμβαση της ΕΣΑΜΕΑ γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω εκ μέρους όλου του αναπηρικού κινήματος της χώρας τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια αυτού του συναδέλφου που έχασε τη ζωή του. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω ότι δεδομένου ότι έχουν γίνει προσφυγές στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη είμαι σίγουρος ότι θα εξετάσει τα αίτια του άδικου θανάτου αυτού του νεαρού και θα απονείμει, θα καταλογίσει τις ευθύνες που είχαν, έχουν και θα πρέπει να αναλυφθούν. Θέλω να πω με αφορμή αυτή την θλιβερή εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη ότι η υπόθεση αποϊδρυματοποίηση στη χώρα λιμνάζει. Λιμνάζει πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει πάρα αυτά το πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόζει, γιατί αυτό το πρόγραμμα έχει αποτύχει. Άλλωστε, η αποτυχία του έγινε παραδεχτή και από την ίδια την κυβέρνηση σε ζήτηση που έγινε στη Βουλή και να εξετάσει για ποιο λόγο απέτυχε το αντίστοιχο πρόγραμμα της περίοδου 2000-2006 που πάνω σε αυτό θα έπρεπε να στηριχτεί η νέα πολιτική αποϊδρυματοποίησης για να αποφύγουν τα λάθη που κάνανε.
θα πρέπει να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή στα ζητήματα της αποειδηματοποίησης. Δεν είναι μόνο η αποειδηματοποίηση. Είναι η διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις στα ιδρύματα της χώρας. Είναι η ποιότητα της ζωής αυτών των συναδέλφων στα ιδρύματα της χώρας. Είναι όλο το πρόγραμμα αυτό που πρέπει να συζητήσουμε και να φωτίσουμε ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας. Πρόεδρε, στην αρχή της συζήτησής μας αναφέραμε και την έρευνα που πραγματοποίησε η GPO σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της ΕΣΑΜΕΑ. Και στο σημείο αυτό θέλω να μου πείτε, αναφορικά με το Ινστιτούτο, η ΕΣΑΜΕΑ για ποιο λόγο το δημιούργησε και ποιες ανάγκες καλύπτει αυτό. Η ίδρυση του Ινστιτούτου της Συνομοσπονδίας είναι η ολοκλήρωση ενός κύκλου θεσμικών παρεμβάσεων στο αναπηρικό κίνημα για να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη δυνατότητα παρέμβασης σε όλους τους τομείς που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Το Ινστιτούτο είναι ένα εργαλείο για την τεχνοκρατική υποστήριξη των πρωτοβουλειών της ΕΣΑΜΕΑ και των φορέων του αναπηρικού κινήματος, ενώ ταυτόχρονα είναι ένας φορέας που σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με την πολιτεία, με την κοινωνία των πολιτών, με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, θα μπορεί να παράξει γνώση, τεχνογνωσία για τα ζητήματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία στη χώρα. Ταυτόχρονα, με την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Διαβίου Μάθησης στο Ινστιτούτο, αποκτούμε και την δυνατότητα υλοποίησης διαρκούς διαβίου μάθησης μέσω προγραμμάτων σε όλη τη χώρα. Το Ινστιτούτο είναι ένα πολύ δυνατό όπλο, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτήν την λέξη, στα χέρια του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω όμως, κυρία Κανάκη, ότι θα πρέπει πριν διακόψω την παρουσίαση του Ινστιτούτου να πω δύο λόγια για δύο-τρεις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει το Ινστιτούτο. Για να υπάρξει πιο πλήρης ενημέρωση. Το Ινστιτούτο έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας, μνημόνιο συνεργασία με τον ΟΠΕΚΑ, που είναι ο οργανισμός προνοιακών επιδομάτων, ένας πολύ σημαντικός οργανισμός. Δεύτερον, το Ινστιτούτο έχει υπογράψει από κοινού με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης των ΕΛΟΤ σύμβαση και κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Σήματος Προστασιμότητας με βάση τον κανονισμό τυποποίησης, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1439. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναφέρεται στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων, θα πούμε πολλά περισσότερα στο μέλλον. Έχουμε συνεργαστεί με δήμους και με άλλους φορείς για παρουσίαση και υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων σε πολλούς τομείς όπως πολιτική προστασία κλπ. Και ετοιμάζεται ένα μεγάλος κύκλος παρεμβάσεων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΑ για τα ζητήματα της αναπηρίας. Το Ινστιτούτο είναι το εργαλείο που παράγουμε γνώση. Γνώση που προέρχεται από το ίδιο το αναπηρικό κίνημα σε συνεργασία, όπως είπα, με την ακαδημαϊκή κοινότητα και όλους τους φορείς της ελληνικής κοινωνίας. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ουσιαστική ενημέρωση. Θα είμαστε εδώ για να συζητάμε αναλυτικά τόσο το έργο του Ινστιτούτου όσο και συνολικά της ΕΣΑΜΕΑ και θα σας έχουμε κοντά μας να μας δίνετε κάθε φορά σημαντικές πληροφορίες για όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνοντας και αποχαιρετώντας να πω ότι η ευληματική
πρωτοβουλία του Ινστιτούτου αυτή την περίοδο είναι η επιμόρφωση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που θα ανταίγεται στη συνέχεια. Γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βγήκαμε εδώ στον περιβόλο, βγήκαμε στον δρόμο, είδαμε πώς ανεβαίνουμε ένα πεζοδρόμιο, το σωστό τρόπο, πώς μπορούμε να ανέβουμε ακόμα και δύο σκαλιά με ένα άτομο βοηθό, πώς μπορούμε να ανέβουμε περισσότερα σκαλιά με τρία άτομα βοηθούς, πώς μπορούμε να βγούμε στο αυτοκίνητο και όλο αυτό να μεταφραστεί σε γνώση, ώστε αν εμφανιστεί κάποιος που είτε είναι αυτόνομος χρήστης αμαξιδίου όπως είμαι εγώ, αλλά πιθανόν θα χρειαστώ βοήθεια για να ανέβω το πεζοδρόμιο, είτε μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να μετακινήσει μόνος του το αναπηρικό αμαξίδιο, να μπορεί ο εκάστοτε υπάλληλος να τον βοηθήσει. Και αυτή τη γνώση, εκτός από την υπηρεσία του, να τη μεταφέρει και στο περιβάλλον του, στο οικογενειακό, στο φιλικό, στο γενικό, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ο βασικός, που είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η άρση στερεότυπων στην κοινωνία, ώστε να μας βοηθάνε οι άνθρωποι, διότι δεν έχουμε τίποτε άλλο από μία διαφορετικότητα στην κίνηση. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ χρήσιμο και ουσιώδες σεμινάριο, που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στις σωστές πρακτικές συναλλαγής και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία. Είναι καλό να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία, με οπτική αναπηρία, κινητική αναπηρία κτλ. Τις δυσκολίες που συναντούν και τα εμπόδια και να ξέρουν πώς να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση και στην άρση αυτών των εμποδίων, αν είναι δυνατόν, και στην σωστή συναλλαγή μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα, παρεξηγήσεις και δυσκολίες γενικά στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία. Για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στο πώς θα μπορέσουν να συμπεριφερθούν όταν έρθουν σε επαφή με άτομα με αναπηρία και δει με οπτική αναπηρία για τα δικά μας βιωματικά εργαστήρια που έχουμε εδώ μαζί με τις εκπαιδεύσεις κινητικότητας και προσανατολισμού, έτσι ώστε να μπορέσουν να τους βοηθήσουν, να τους συνοδεύσουν, αλλά και πιο πολύ να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν τα ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα. Η πρωτοβουλία που πήρε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για αυτή την επιμόρφωση είναι για εμάς ουσιαστική και συμβολική. Ουσιαστική, γιατί τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επιμορφώνονται στοχευμένα στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, αλλά και σε τεχνικές εξυπηρέτησης και συνδιαλλαγής με πολίτες με αναπηρία. Επιμόρφωση η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση των καθηκόντων τους. Όπως σας είπα όμως, είναι και συμβολική. Γιατί αφενός απευθύνεται στα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της Ελλάδας, στα στελέχη τα οποία είναι αρμόδια για την εθνική άμυνα της χώρας μας, στα στελέχη που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις και να υποστηρίξουν άτομα με αναπηρία. Αφετέρου, η εξειδικευμένη εκπαίδευση παρέχεται από την πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα. Προσβλέπουμε η δράση αυτή να αποτελέσει ερέθισμα για τη συνολική αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στην αναπηρία και παράδειγμα για τα υπόλοιπα Υπουργεία της χώρας μας. Είναι για τη Συνομοσπονδία και το Ινστιτούτο της μεγάλη τιμή και χαρά που σήμερα ξεκινάει εδώ στην έδρα της Συνομοσπονδίας και του Ινστιτούτου αυτή η σειρά των επιμορφωτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα τρία σώματα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Η συνεργασία αυτή έχει πέραν της τεράστιας ουσιαστικής αξίας, έχει και μια εκπληκτική συμβολική σημασία. Συμβολίζει με καταλυτικό τρόπο την αλλαγή για το πώς αντιλαμβανόμαστε όλοι μας τα ζητήματα της αναπηρίας
και των χρονίων παθήσεων. Στις επόμενες μέρες, από εξαιρετικές εισηγήτριες, εκπαιδεύτριες, εισηγητές και εκπαιδευτικούς, θα ενημερωθείτε για τη σύγχρονη προσέγγιση, για την αναπηρία, για τις εξελίξεις γύρω από την αναπηρία, αλλά και θα ενημερωθείτε για πολύ πρακτικά θέματα. Τελικός στόχος ποιος είναι? Ένας, νομίζω, πολύ απλός, καταλυτικά απλός. Θέλουμε η Ελληνίδα, ο Έλληνας με αναπηρία, με χρόνια πάθηση, να μπορεί να ζει όπως όλοι οι άλλοι που δεν έχουν αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Και όπως λέω πολλές φορές, τα προσβάσιμα περιβάλλοντα, είτε είναι αυτά φυσικά, είτε είναι δομημένα, είτε είναι ψηφιακά, είτε είναι σε οποιοδήποτε χώρο, δραστηριότητα, λειτουργία, όταν αυτά διασφαλίζουν, όπως είπα, την πρόσβαση, τότε εξαφανίζουν την αναπηρία. Γιατί επιτρέπουν στον πολίτη, στον άνθρωπο με αναπηρία, με χρόνια πάθηση, να ασκήσει τα δικαιώματά του, όπως όλοι οι άλλοι, χωρίς να προτάσετε η αναπηρία του, η οποία πότε προτάσετε? Όταν δεν μπορεί να κινηθεί, όταν υπάρχουν εμπόδια σε οποιαδήποτε μορφή, τότε. Θέλω από καρδιάς και εκ μέρους όλων των μελών της ηγεσίας της Ομοσπονδίας και του προσωπικού μας να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω, κύριε εκπρόσωπε, να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας στον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, στον Γενικό Γραμματέα, σε όλη την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για αυτήν την εξαιρετική συνεργασία, που νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνει είναι δυνατό μήνυμα, που δεν απευθύνεται μόνο εσωτερικά στις ένοπλες δυνάμεις, απευθύνεται και εξωτερικά στην υπόλοιπη ελληνική πολιτεία. Μένουν λοιπόν να υλοποιηθεί η υιοθέτηση του πρότυπου κανόνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να επιτευχθεί η ουσιαστική εξίσωση των ατόμων με αναπηρία, καθώς και η πλήρη ένταξή τους σε όλους τους τομείς στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Θα πρέπει να υφίσταται μια πλήρη και ισότιμη στάση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων έναντι των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, και δημιουργία πολιτικής κουλτούρας, δηλαδή, της οποίας η βασική φιλοσοφία θα στηρίζεται στις παρακάτω αξίες. Πρώτον, στην αποδοχή του κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης αναπηρίας. Δεύτερον, στην αποδοχή της βασικής έννοιας της αυτόνομης διαβίωσης. Τρίτον, στην αποδοχή της βασικής έννοιας του mainstreaming, δηλαδή της διαμόρφωσης πολιτικών που θα διευκολύνουν την πλήρη συμμετοχή και εμπλοκή των ΑΜΕΑ και οικονομικές, κοινωνικές και άλλες διαδικασίες, με σεβασμό πάντα στις προσωπικές τους επιλογές. Και τέταρτον, στην αποδοχή της αρχής της προστατευόμενης διαβίωσης. Έχουμε κοντά μας την κυρία Αντωνία Παυλή και τον κύριο Δημήτρη Λογαρά για να μας μιλήσουν για τα μαθήματα του σεμιναρίου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Λογαρά, ξεκινάμε από εσάς. Θέλω να μας πείτε πώς διαμορφώθηκε το πρόγραμμα επιμόρφωσης, ποιες ενότητες περιλαμβάνει και πού στοχεύει. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η διαμόρφωση του προγράμματος του σεμιναρίου επιμόρφωσης βασίστηκε στο πάτρεμα της επιστημονικής γνώσης των σπουδών αναπηρίας, με την γνώση που απορρέει από τη βιωμένη εμπειρία των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, όπως αυτή συστηματοποιήθηκε από τη δεκαετία του 70 και μετά στους κόλπους των αναπηρικών οργανώσεων. Μέσω του προγράμματος στοχεύουμε στη παροχή γνώσεων σε ζητήματα αναπηρίας, στην αλλαγή των αντιλήψεων και των στάσεων των στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απέναντι στα άτομα με αναπηρία, αλλά και στην αναπηρία εν γέννη, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στη καλύτερη εξυπηρέτηση και συναλλαγή,
με τους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις βάσει της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας. Ωραία. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη ενότητα στοχεύει να εξοικειώσει τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον ευρύτερο χώρο της αναπηρίας, με την ακτιβιστική δράση των ατόμων με αναπηρία, η οποία επέδρασε καταλυτικά στην εξέλιξη των πολιτικών αναπηρίας, με τις διαφορετικές προσεγγίσεις της αναπηρίας, όπως είναι η ιατρική προσέγγιση, η κοινωνική προσέγγιση και η δικαιωματική προσέγγιση, η οποία καθιερώθηκε με τη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, και τέλος με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις κρίσης. Επιπρόσθετα, στοχεύει να εξοικειώσει τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με έννοιες κλειδιά, όπως είναι η διάκριση, η προσβασιμότητα, ο καθολικός σχεδιασμός, οι εύλογες προσαρμογές, έννοιες που συνήθως συγχέονται μεταξύ τους. Με τις διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας, καθώς και με τα διαφορετικά είδη εμποδίων με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους, καθώς και με τη διαθέσιμη υποστηρικτική τεχνολογία. Τέλος, με τη χρήση ορθής ορθολογίας, ορολογίας, δηλαδή για το πώς πρέπει να αναφερόμαστε στα άτομα αναπηρία, έτσι ώστε να μην γίνεται χρήση ξεπερασμένων προσβλητικών και υποτιμητικών όρων και να μην αναπαράγονται εσφαλμένες αντιλήψεις σε βάρος τους. Η δεύτερη ενότητα στοχεύει μέσω της χρήσης βιωματικών ασκήσεων να εξοπλίσει τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τις απαραίτητες τεχνικές, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν στις υπηρεσίες τους ως ενδιάμεση και ως ζωντανή βοήθεια. Οι εκπαιδευτές αυτή την ενότητα προέρχονται από διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας και πιο συγκεκριμένα από την κινητική, την οπτική, την ακουστική, την νοητική, την αναπτυξιακή. Μέσα από τη χρήση λοιπόν βιωματικών ασκήσεων, τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκπαιδεύονται στην χρήση πρακτικών επικοινωνίας καθώς και τεχνικών εξυπηρέτησης και συναλλαγής. Κύριε Παυλή, κύριε Λιβαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.